Δεν ξέρω. Αλλά η Δέσποινα Μυραράκη, η καλή μου φίλη, φοβάται. Φοβάται μήπως ο Αλέξης Τσίπρας της πάρει τη δουλειά. Ο Αλέξης Τσίπρας πήγε ως πρωθυπουργός στο Ιράν. Κάπου εκεί χάθηκε το ως και πήρε το σαν πρωθυπουργός. Έτσι, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, πήγε και είδε κάποια εργαστήρια με τάπητες, με χαλιά. Τι θέλει να πει με αυτό ο ποιητής, όπως μου είπε κάποιος. Ναι, βεβαίως, και ήταν και η Μπέτη, η Μπετούλα μαζί του. Η κυρία Μπαζιάναντε, η οποία φορούσε και μαντίλα, έτσι λέει ο νόμος του Ιράν, χρώματος λιλά. Έχει σημασία το λιλά. Πήγαν λοιπόν και είδαν. Είδαν πολλά χαλιά. Χαλιά να δουν τα μάτια σας. Χαλιά εδώ, χαλιά εκεί. Και σε λίγο, δεν ξέρω αν αγόρασαν κάποιες μεγάλες ποσότητες, όμως είπαν ότι είναι πολύ ωραία τα μπουχάρια. Για φανταστείτε να το λέει ο Αλέξης ο Τσίπρας αυτός, και βεβαίως ο ίδιος δηλαδή, και να το λέει και να βγαίνει στην τηλεόραση και να μιλάει για χρώματα κίτρινο, πράσινο, γαλάζιο, μοβ κλπ. Όπως τα λέει η Δέσποινα η Μυραράκη. Σίγουρο είναι πάντως ότι και σε αυτό που, εάν το κάνει ή που προτίθεται να το κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα αποτύχει. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Γι' αυτό, Δέσποινα, μη φοβάσαι. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Εσύ είσαι η πρώτη και βεβαίως όλοι οι άλλοι έρχονται και ο Πρωθυπουργός, μπα, ούτε με αυτό μπορεί να ασχοληθεί. Δεν το ξέρει, ρε παιδί μου, το αντικείμενο, πώς να το κάνει. Αλλά, φίλες και φίλοι, ας αφήσουμε το αστείο. Ο Πρωθυπουργός πήγε στο Ιράν να κάνει τι, να διαπραγματευτεί τι και να αποφασίσει τι. Όταν καίγεται το σπίτι σου, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Τσίπρα, δεν φεύγεις. Μένεις εδώ. Οι αγρότες καραδοκούν. Θα έρθουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα και αλίμονό σου.